Να κάνουμε και τη σουίτα. Όλοι. Μία σουίτα. Είναι σαν να δίνουμε, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Εσύ απολαμβάνω την τρελιά. Περίμενα, να κλείσουμε τα τέτοια.
σχολείο λέγει για, για τα έργα. Παρά ότι είμαστε λίγοι και μεταξύ μας. Με τις υπάρχουσες σκοντές, αλλά και με το μπαρόκ,
Βοξάρι και με τις ελληνικές σκορδές που είχαν εκείνη την εποχή. Γιατί εκείνη την εποχή το τόξο ήταν, ακόμα την εποχή του Μπαχ, ήταν καμπυλωτό. Δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός και μπορούσαν να τεντώνουν και να μειώνουν την ένταση των τριχών με την πίεση του αντίχειρα. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχουν γίνει και πάρα πολλά πειράματα να βρεθεί ένα τόξο που να μπορεί να παίξει όπως πρέπει να αποδώσει τα πολυφωνικά αυτά τα κόρτα. Αναφέρω και κάποιες περιπτώσεις που το φέκαμπαχ μπόου και άλλων κατασκευαστών, λανών και μανών που είχε φτάσει, ας πούμε, η καμπύλη του τόξου να έχει περίπου απόσταση από τις τρίχες γύρω στα 15 εκατοστά. Ήταν δηλαδή ένα πράγμα υπερβολικό, το οποίο όμως μπορούσε να έχει ταυτόχρονη απόδοση 3-4 νοτών φόγκων και να κρατημένο, αλλά είχε πάρα πολύ αδύναμο ήχο. Γι' αυτό και εγκαταλείφθηκε. Αυτό έγινε περίπου στις αρχές του 1900. Έγιναν αυτά που γινόντουσαν αυτά τα πειράματα. Τελικά, εδώ σήμερα που έχουμε φτάσει, υπάρχει και η σχολή αυτή που εκτελεί αυτές τις σονάτες και τις παρτίτες με έναν τελείως πιστά ιστορικό τρόπο, δηλαδή με όργανα μπαρό, με κούρδισμα φυσικά γιατί χαμηλότερο, γιατί το λέει εκείνη την εποχή κυμαινόταν από το 4-15 μέχρι και το 4-30 Hz. Το κουρδιστήρι, το διαβασό μάλιστα, το πρώτο διαβασό που λέγεται μάλιστα το 1711 δωρίστηκε στον Χέντελ, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τον Μπαχ, έδινε ένα λα γύρω στα 1712. Έχουμε λοιπόν κάποιους ερμηνευτές που ακολουθούν αυτή την σχολή και την απόδοση και τη φιλοσοφία και στα ακόρτα και στα τέμπη, παρότι δεν έχουμε, ξαναλέμε, καμία σαφή οδηγία για αυτά τα πράγματα. Ο γιος του Μπα, Καρλ Φιλιπ Μάντελ, γράφει ότι, για το τέμπο, ότι σίγουρα το ίδιο το κομμάτι, μελετώντας το, μας οδηγεί να καταλάβουμε από τα πιο γρήγορα σημεία του, μας οδηγεί να καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό τέμπο που θα μπορέσει να αποδώσει σωστά τις γραμμές και τα ακόρτα. Υπάρχει ένας μεγάλος μύθος, ένα μεγάλο μυστήριο επίσης γύρω από τα έργα αυτά και φυσικά κάτι τόσο σημαντικό είναι ωραίο να έχει και αυτή τη μυστηριώδη πλευρά του. Υπάρχει μια θεωρία της μουσικολόγου Χελγατέν, η οποία υποστηρίζει ότι μέσα στις σονάτες και παρτίδες για βιολί, ιδιαίτερα στη δεύτερη παρτίδα, αλλά με αυτή τη θεωρία που προσεγγίζει όλο το έργο, ότι υπάρχουν κρυμμένα κοράλια. Και ότι έχει ενσωματώσει μέσα στη μουσική του, παρότι είναι για σόλο βιολί, έχει ενσωματώσει λουθιανικούς ύμνους. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ήταν ένας πιστός ορθόδοξος λουθιανός, φίτησε μάλιστα στο ίδιο σχολείο με τον το οποίο πήγαινε και ο Μαρτίνος Λούθυρος και έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλούς ύμνους δικούς του στις κατάρτες του και σε άλλα έργα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, ακόμα και αν είναι ακραία και υπερβολικά κάποια πράγματα που ακούγονται γι' αυτό, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μία θεωρία η οποία αμφισβήτησε κατά κάποιο τρόπο την αντρότητα αυτών των έργων. Δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από την κατά πόσο συνεισέφερε η γυναίκα, η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, στην σύνθεση του έργου, οι έξι σουίτες για σόλο τσέλο. Φυσικά έχει πολεμηθεί πάρα πολύ, αλλά η συγκεκριμένη θεωρία και όλα όσα λέγονται γύρω από μια τέτοια
ένα τέτοιο τόσο μεγάλο συνθέτη με τόσα πολλά έργα και με τόσο μεγάλη βαρύτητα μουσικολογική, είναι καλό να εξετάζονται και να πηγαίνουν σε βάθος. Γιατί σίγουρα δεν έχουμε τις πηγές που θα χρειαζόμασταν και που θα θέλαμε, και έτσι αυτό διατηρεί γύρω από αυτά τα έργα ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι αξιοσημείωτο το ότι από τον θάνατο του Μπαχ το 1750 μέχρι σχεδόν και ένα αιώνα αργότερα, τα έργα του δεν παίζουν. Αν είχαν απομακρυνθεί από την μουσική επικαιρότητα των μεγάλων μουσικών κέντρων, είναι γνωστή η αναβίωση των έργων του Μπαχ μέσα από τον Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος δίθυνε τα καταμαθαίων το 1832 και έκτοτε σιγά σιγά επανήλθαν με κάποιες αλλαγές που έγιναν και στις σχολές, στο κονσερβατόριο, αλλαγές των διευθυντών, και μέσα από αυτό επανήλθε το έργο του Μπαχ αυστηρά στους μαθητές και τα χορδιακά του έργα, αλλά και τα έργα για οργάνα. Δηλαδή, όχι μόνο το θρησκευτικό του, τα θρησκευτικά του κομμάτια, αλλά και τα υπόλοιπα. Είναι επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε συνομιλία για πιάνο για τις σονάτες και παρτίτες. Ο Μέντελσον έχει γράψει μόνο για τη Σαπών, έτσι παίχτηκε κιόλας. Η πρώτη εκτέλεση της Σαπών ήταν με τον Φέλιξ Μέντελσον στο πιάνο. Φαίνεται σκεφτόμουν ότι κάτι λείπει. Δεν μπορεί να είναι μόνο για σόλο βιολί. Αυτά τα έργα σίγουρα είναι τεράστια και κάποιος κερδίζει και μόνο από την μελέτη και από την επαφή με αυτά. Είναι τεράστιο το κέρδος για τους μαθητές και για όποιον μαθαίνει κάποιο όργανο, και σε σχολικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και τεχνικά και μουσικά και εφραστικά. Όλη η επαφή με αυτή την καθαρότητα του Μπαχ. Γιατί κλείνοντας, θέλω να πω και αυτό που αισθάνομαι διαβάζοντας και κοιτάζοντας αυτή τη μουσική αυστηρά τα χειρόγραφα, πιστεύω έτσι πρέπει να τη μελετάει κανείς, κοιτάζοντας αυτές τις νότες όπως έχουν γραφτεί ακριβώς. Και υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες εκεί, όσο ψάχνεις και όσο κοιτάς αυτά τα μικρά σηματάκια, και περιέχουν μέσα μία ισότητα, μία ομορφιά που έχει να κάνει με το ότι ακόμα κι αν έχεις παίξει και τα 24% της πριν από 5 λεπτά, ο τρόπος που προσεγγίζεις τον Μπαχ μπορεί να είναι να είσαι τελείως κενός πάλι μπροστά του, δηλαδή να μην έχει καμία σημασία όλη σου η τεχνική όπως την έχεις χτίσει και όπως την γνωρίζεις, και να θέλει μια τελείως διαφορετική και καινούργια προσέγγιση, ακόμα και αν είναι φαινομενικά απλές τεχνικά οι νότες. Στις σουίτες, ας πούμε, στις σουίτες για τσέλο, οι οποίες, μάλιστα στην πέμπτη σουίτα αναφέρουμε ότι έχει σημειωθεί ότι πάνω από ό,τι κοντίζεται ένα τόνο χαμηλότερα, και την έκτη σουίτα την είχε γράψει μάλλον για την Viola Pomposa, οπότε είναι γραμμένη για πεντάχορδο όργανο, που έχει και την τόνη και τη σόλια και τη δεκτήλα και τη μη. Οπότε η απόδοση σε αυτό είναι εξίσου δύσκολη και στο τσέλο και στη Viola. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο θέμα για το βιβλικό μου, γιατί κάθε φορά όσο και να μελετάω και όσο και να βλέπω και να βρίσκομαι πάνω σε πηγές, αυτό το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, ελπίζω κάποια στιγμή όταν θα μπορέσω να παραδώσω αυτά τα πράγματα να αισθάνομαι ότι έχω δουλειά, έχω πλησιάσει έστω και λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.